τα οποία είναι μια δυσκολία που προφανώς έχει να αντιμετωπίσει αυτό το Υπουργείο, πώς θα τα ρυθμίσει. Αλλά πάμε προς το στόχο ότι θα είμαστε με την τεχνική συμφωνία έτοιμοι για το Eurogroup. Νομίζω ότι ναι, αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι ο στόχος ο οποίος παραμένει. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι αυτή η αξιολόγηση τρίτη είναι η πιο εύκολη που έχουμε δει μέχρι στιγμής, νομίζω διαχρονικά. Οι θεσμοί με βάση τον προγραμματισμό θα μείνουν μέχρι το Σάββατο. Έχουν λυθεί κάποια θέματα, για αυτά που είπατε για τα εργασιακά, κάποια έχουν λυθεί τι θα γίνει με το συνδικαλιστικό νόμο. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα επιδόματα, πώς θα κατανεμηθούν. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Είναι πολύ ευαίσθητο. Γιατί εδώ είναι και τα οικογενειακά επιδόματα και μάλλον από ό,τι έχουμε καταλάβει, οι θεσμοί ζητούν να μπουν πιο αυστηρά κριτήρια, που σημαίνει πάλι περικοπή. Σωστά, έτσι. Και μάλλον υπέρ του πρώτου και δεύτερου τέκνου παρά των πολυτέκνων. Θα δούμε όμως πού θα καταλήξει και αυτή η συζήτηση. Γίνονται ήδη θετικά βήματα, αυτό για τις επιχειρήσεις. Το κατάλαβαν επιτέλους, έτσι, ναι. Γιατί ήταν αναζητούμενο χρόνο τώρα. Σωστά, για να φτάσουμε σε αυτές τις και δόσεις. Να πούμε ότι αρχικά η μνημονιακή δέσμευση έλεγε μόνο για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που είχαν τζίρο 2 εκατομμύρια και κατάφερε η διαπραγματευτική ομάδα να ρίξει πάρα πολύ τα όρια, ούτως ώστε να μπαίνουν αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις. Αυτό που είπε είναι το μη βιώσιμο, ότι δεν κρίνεται αν είναι βιώσιμη ή όχι, αν δεν κάνω λάθος τώρα στο κομμάτι. Δεν χρειάζεται να έχουμε έκθεση βιωσιμότητας, γίνεται αυτομάτως από την πλατφόρμα ή για χρήκα από τις 5.000. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Εδώ στην Εφημερίδα των Συνταχτών σήμερα, πάνω σε αυτά τα θέματα των θεσμών και της τεχνικής συμφωνίας, διαβάζουμε ότι μπορεί να ζητήσουν να φέρουν και τον έμφυα πιο μπροστά. Δηλαδή τα σημειωματάκια και τα μπιλετάκια, αυτά που ακούμε θα καταργηθούν από κάθε κυβέρνηση και πάλι τα λαμβάνουμε, να έρθουν να την έρχονται αντί για τον Αύγουστο, τον Ιούνιο, γράφει εδώ η εφημερίδα. Εξ όσων γνωρίζω και εγώ, έχει ζητηθεί, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία ακόμη. Ναι. Σήμερα στις 6 ώρα ξεκινάει μια συζήτηση, η οποία θα αφορά σε φορολογία και δημοσιονομικά ζητήματα. Και νομίζω ότι μετά από αυτήν θα είμαστε σε θέση να δούμε τι έχει συμβεί σε σχέση με αυτό. Εμείς περιμένουμε μήπως κατορθώσουν κάποια στιγμή να μειώσουν έστω αυτό το χαράτσι, ας πούμε, το φόρο. Είναι κάτι το οποίο προβλέπεται η μείωσή του στα αντίμετρα του 20 καταρχήν, ναι, σε σχέση με τον ένφια. Και κατά δεύτερον δεν είναι ότι έχει ληφθεί αυτή η απόφαση, θα το δούμε νομίζω μάλλον σήμερα. Συνδυάσαμε τα ακίνητα με τους πληστηριασμούς, τι γίνεται, και αυτό το σχολιάζουν και σε συζητήσεις που γίνονται και στο Χίλτον. Θέλω να πω ότι είχαμε ξύλο στο θέμα στο Ιρνεδικείο. Είχαμε πρώτη ηλεκτρονική πληστηριασμή χθες, έτσι. Ναι. Και βεβαίως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το 70% της πρώτης κατοικίας προστατεύεται επαρκώς και είναι άλλο η λαϊκή κατοικία και άλλο ο στρατηγικός κακοπληρωτής. Αλλά έχουν νομοθετήσει πάνω σε αυτό. Υπάρχει και συμφωνία κυρίων. Ναι, αλλά δεν έχουν προχωρήσει στην νομοθεσία τη συγκεκριμένη για να διασφαλιστεί πλήρως. Γιατί τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο νόμος Κατσέλη είναι αυτός που διασφαλίζει σίγουρα όσους έχουν καταφέρει. Τι γίνεται τώρα, γιατί κακά τα ψέματα, ακούει ο άλλος πληστηριασμό και ό,τι και να του πεις, φεύγει σήμερα η βίλα σου, λέει αύριο μπορεί να έρθει το δικό μου σπίτι. Και εγώ δεν είμαι στρατηγικός κακοπληρωτής, αλλά πρέπει να ανησυχώ. Μου λένε να μην ανησυχώ. Εγώ να μην ανησυχώ όμως, γιατί είναι το δικό μου το σπίτι. Ωραία. Πρώτον. Πολλά μαζί, επί του ίδιου θέμα. Υπάρχει ο νόμος Σταθάκη, μέσα στον οποίο μπορεί να ενταχθεί κάποιο, είναι η συνέχεια του νόμου Κατσέλη αυτό που είπατε, για να προστατεύει την πρώτη του κατοικία. Αυτό που σταματάει να ισχύει από πρώτης πρώτου είναι το να μην μπορεί να απολυθεί το δάνειο σε ένα φαντ. Αλλά μέχρι 31 Δεκάτου του 2018 μπορεί να ενταχθεί στο νόμο αυτό Κατσέλη, Σταθάκη, όπως το λέει ο καθένας. Αλλά έχουν αυστηροποιηθεί τα κριτήρια. Έτσι. Ναι, τα κριτήρια είναι λίγο πιο χαμηλά. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει η λεγόμενη συμφωνία κυρίων, όπου οι τράπεζες δεν θα πληστηριάζουν ακίνητα κάτω των 300.000 ευρώ. Δεν υπάρχει σε γραπτό αυτό το οποίο λέμε. Υπάρχει όμως η συμφωνία αυτή. Δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει. Ο κύριος Φίλης εκφράζει ανησυχία ότι κάποια στιγμή, επειδή λένε ότι ο στόχος είναι τα 18.000 ακίνητα, σου λέει τα πρώτα που θα βγουν μπορεί να είναι των φιλέτα και βίλες και αυτά, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να μπουν και τα σπίτια του απλού κόσμου στις λαϊκές συνοικίες, αυτό που λένε η προστασία της λαϊκής κατοικίας. Γι' αυτό το... Ναι. Για αυτό το θέμα αναφέρω. Υπάρχει ο νόμος που είπαμε πριν. Τώρα από εκεί και πέρα οι τράπεζες λένε ότι θα κάνουν αυτό. Και από την άλλη είχαμε τους θεσμούς, οι οποίοι είχαν θέσει ως πολύ βασικό προαπαιτούμενο για αυτήν την αξιολόγηση το να προχωρήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Οι οποίοι, όπως είδαμε, ξεκινούν από πιο μεγάλα χρέη, από βίλες κτλ. Προφανώς και πρέπει να προχωρήσουν, γιατί μετά θα έχουν πρόβλημα οι τράπεζες και θα το πληρώσουν πάλι όλοι μαζί. Αλλά από την άλλη πρέπει να γίνει και μια διάκριση στο τι βγαίνει. Αυτή η συμφωνία κυρίων που την έχουμε πει τόσες φορές τα τελευταία λεπτά, υπάρχει σκέψη.
Δεν λέω από αυτή τη σκέψη. Να αποτυπωθεί και σε ένα χαρτί κάποια στιγμή. Όχι, διότι θα υπήρχε μεγάλη αντίδραση από τους θεσμούς. Ναι. Και γι' αυτό έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, σε συνεννόηση και ναι. να μην υπάρχει κάπου. Και ζητούν, νομίζω, και το άνοιγμα, διαβάζοντας εδώ στην εφημερίδα των συντακτών, των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και για τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι, όχι μόνο για τις τράπεζες. Σωστό και αυτό. Ναι. Το ζητάνε. Και αυτό δεν έχει καταλήξει. Θα το δούμε. Mm-hmm. Θα το δούμε. Είναι. Έχουμε σήμερα πάντως, όπως το επιραλούν νωρίτερα. Ναι. Δεν έχουμε μόνο μπραντ σήμερα, έχουμε και δείπνο. Μια ερώτηση που το συζητούσαμε και πριν, αυτή η λοταρία θα αποδώσει, δηλαδή εγώ θα πω ότι... Εκεί κάτσε, η λοταρία. Επειδή ξεκινάει από σήμερα, έχει λειτουργήσει στις άλλες χώρες, έχει μειωθεί η φοροδιαφυγή, πηγαίνω με την κάρτα μου, με την ελπίδα ίσως ότι μπορεί και να... Δεν είμαι πρόχειρος τώρα σε στοιχεία, πάντως η στόχευση βασική αυτού του πράγματος είναι του να μπορέσει ο καθένας, ακόμη και σε πιο μικρά μαγαζιά, να ζητάει αποδείξεις. Αυτό είναι η βασική σκέψη. Απλώς για να. Χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, στην ΕΡΤ 2, υπήρξε μια κάρτα την είδα, η οποία έγραφε το εξής. Ναι. Λοιπόν, είμαστε η τέταρτη χώρα με τα περισσότερα μετρητά ανά άτομο στην τσέπη μας. Εξακολουθούμε να έχουμε μετρητά στην τσέπη μας και όχι κάρτα. Παρά το στένεμα. Ναι. Και η χώρα που έχει τα λιγότερα μετρητά. Ο άνθρωπος πάνω του είναι η Πορτογαλία με 29 δολάρια ή 29 ευρώ. Εμείς είμαστε κοντά στα 100. Έχουμε 100 ευρώ στην τσέπη. Δεν έχουμε. Δεν χρησιμοποιούμε την κάρτα ουσιαστικά. Εμείς δεν έχουμε φράγκους στην τσέπη. Έχουμε την ανασφάλεια. Έτσι μάθαμε με μετρητά. Και έχουμε την ανασφάλεια. Και ακόμα κι αν είσαι έτοιμος να χρησιμοποιήσεις κάρτα, πάντα λες να έχω 20 ευρώ στην τσέπη. Μπορεί να κάνει 4 πρώτες είμαστε. Δεν έχει αλλάξει εντελώς. Θα σου πω όμως. Εγώ καταγράφω κάτι που συμβαίνει στο δικό μου χώρο. Το φιλικό. Μπορεί να βγει έξω. Κάποιο έχει να πληρώσει μετρητά και μοιράζεσαι το λογαριασμό. Κάποιο λέει εγώ θα πληρώσω το δικό μου με κάρτα. Αυτό παλιά ήταν αδιανόητο να συμβεί και αν το ζητάς. Ναι. Τώρα στο ικανοποιούν. Δηλαδή σου λένε εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όπως θες. Και στα μικροποσά ήταν κάποτε αδιανόητο. Να πεις τώρα για 5, 6, 7 ευρώ να δώσω κάρτα, τώρα δίνεις. Γιάννη Γουρίδη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα τι λοταρίες και αυτά, πάμε κάπου που τρώνε μέχρι.